Οι τελευταίες κατακτήριες δοκιμές για το 2023 ουσιαστικά φανέρωσαν την εικόνα που παρουσίασαν σε βάθος σεζόν οι ομάδες Φόρμουλα 1, από κοινού με τα λάθη και τα πάθη των οδηγών τους. Υπό το φως των προβολέων στη Γιάς Μαρίνα, ο κυρίαρχος συνδυασμός της φετινής σεζόν βρέθηκε για ακόμη μια φορά στην κορυφή της κατάταξης. Ο Max Verstappen κατέκτησε τη 12η pole position του σε 22 προσπάθειες φέτος και 32η συνολικά στην καριέρα του, σε άλλη μια παράσταση του Ολλανδού Παγκόσμιου Πρωταθλητή και της Red Bull. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος φάνηκε να προβληματίζεται στον δρόμο για τις κατακτήριες δοκιμές, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να διεκπεραιώσει τη δυναμική του την κατάλληλη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Verstappen κατέγραψε το ταχύτερό του πέρασμα σε χρονομετρημένα δοκιμαστικά για πρώτη φορά έπειτα από 6 αγώνες για τον Grand Prix Ιαπωνίας. Γεγονός οξύμορο, αν αναλογιστούμε την απολυτότητα της πορείας που έχει διαγράψει εντός του 2023. Σημείο υπεροχής υπήρξε ο δεύτερος τομέας της πίστας στη Γιάς Μαρίνα, όπου πρακτικά εγκαθίδρυσε το πλεονέκτημά του έναντι του ανταγωνισμού, δίχως να απειληθεί ιδιαίτερα ως και τη λήξη της διαδικασίας. Αναφορικά με τον έντερο οδηγό της ομάδας, ο Σέρχιο Πέρες ξεδίπλωσε τη συνήθεια εικόνα του σε βάρος του μοσταυλού του, απέχοντας από το ρυθμό του, με την κατάσταση να επιδεινώνεται για τον ίδιο στο φινάλε, καθότι η ταχύτερη του προσπάθεια σβήστηκε από τους αγωνοδίκες για παραβίαση των ροών της πίστας. Ως εκ τούτου, ο Μεξικανός θα κινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την ένατη θέση. Πλάι στον Verstappen, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, φαδερωθεί ο Charles Leclerc με τη Ferrari. Ο Μονεγάσκος δεν διατήρησε τα πρωτεία της χθεσινής ημέρας, φάνηκε να δυσκολεύεται στις απαιτητικές συνθήκες πρόσφυσης της αγωνιστικής διαδρομής, εν τούτης κατάφερε να βρει αυτοπεποίθηση όσο περνούσε ο χρόνος και να ανέλθει εν τέλει στη δεύτερη θέση της κατάταξης, στην τελική του προσπάθεια. Η σκουντερία παρόλα αυτά δέχθηκε πλήγμα στις βάσιμες ελπίδες που διατηρεί για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών από την πενιχρή επίδοση του Carlos Sainz. Ο Ισπανός απογοήτευσε και φάνηκε αρκετά επηρεασμένος από το χθεσινό του ατύχημα, μην έχοντας τη δυνατότητα να προκριθεί από την πρώτη φάση των κατακτήρων δοκιμών. Η 16η θέση που κατέλαβε συνιστά τροχοπέδι στα πλάνα της ομάδας, καθότι ο Sainz θα πρέπει να αντιπαρέλθει των προκλήσεων του midfield ενώ σε επιχειρεί να κερδίσει θέση στην κατάταξη. Η ομάδα που βγήκε πρακτικά κερδισμένη ως προς και το ενεργό μέτωπο στο οποίο βρίσκεται βαθμολογικά είναι η McLaren. Ο Όσκαρ Πιάστρη πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες του εμφανίσεις σε κατακτήριες δοκιμές, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο grid, παρά το γεγονός ότι οι αγωνοδίκες βιερεύτησαν τον Αυστραλό Ρούκι για παρεμπόδιση του Pierre Gasly στο Q3, δίχως να προκύψει εν τούτης κάποια ποινή για τον ίδιο. Ο ομόσταυλος του Λάντο Νόρις ενδεχομένως να έχει λόγους να αισθάνεται πικραμένος, καθότι υπέπεσε σε οδηγικό λάθος στη διάρκεια της τελικής του προσπάθειας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καταλάβει την πέμπτη θέση, αν και η πορεία του ως εκείνη τη στιγμή δημιουργούσε ελπίδες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, η McLaren θα ξεκινήσει τον αγώνα με θετικούς ιονούς. Στην Mercedes, το ζήτημα της προθέρμανσης των ελαστικών έκανε για ακόμη ένα τρίμερο την εμφάνισή του, ορίζοντας εν μέρει και την απόφαση της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι ο George Russell ήταν πρώτος στις δύο διαδικασίες ελεύθερων δοκιμών που διεξήχθησαν υπό το φως του ηλίου, η αναμενόμενη πτώση των θερμοκρασιών εν ώψη κατακτήριων υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για την απόδοση της W14. Ο Russell είχε καλό ρυθμό και ως ένα βαθμό υπερκέρασε τα εμπόδια που τέθηκαν για να βρεθεί τέταρτος στο grid της Κυριακής. Στον αντίποδα, ο Lewis Hamilton ήταν εκείνος που επομίστηκε το βάρος των δυσχεριών του αγωνιστικού του πακέτου, μένοντας εκτός από το Q2 στην 11η θέση. Η κατρακύλα του Sainz, ωστόσο, σε συνδυασμό με την καλή επίδοση του Russell, δεν απογοητεύουν τους Γερμανούς, που θα δώσουν τα πάντα για τη διατήρηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως το οδηγικό δίδυμο της ομάδας είναι το μοναδικό το οποίο μοιράζεται τις επιτυχίες σε συνθήκες κατακτήριων εντός του 2023 με 11 έκαστος. Έκπληξη συνιστά η φανταστική επίδυση του Γιούκι Τσουνόντα, με τον Ιάπωνα να πετυχαίνει την καλύτερη κατάταξη της καριέρας του στη Φόρμουλα 1 με την έκτη θέση του στη Γιάς Μαρίνα. Ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε βέβαια τη βελτιωμένη εικόνα του μονοθεσίου του που συνεπικουρήθηκε και από τις αναβαθμίσεις που τοποθετήθηκαν σε αυτό, για να δώσει στην ομάδα του δικαίωμα στο όνειρο της κατάληψης της 7ης θέσης στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών σε βάρος της Williams. Ο Ντάνιελ Ρικιάρντο δεν καταφέρει να φανεί ανταγωνιστικός ως προς τον ομόσταυλό του για να ολοκληρώσει τη δική του προσπάθεια στην 15η θέση. Η 7η θέση του Φερνάντο Αλόνσο ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η Άστον Μάρτιν στις κατακτήριες δοκιμές, με τον Λανς Στρολ να μην καταφέρει να προκριθεί στην τελική δεκάδα, μένοντας μόλις 13ος. Η Βρετανική ομάδα βασίζεται πλέον στην αναμφισβήτητη ικανότητα του βετεράνου Ισπανού, αλλά και στην ανεβασμένη φόρμα του Καναδού, ειδικότερα μετά και τους τελευταίους αγώνες, ώστε να εκμεταλλευτούν τυχόν αδυναμίες και αυλεψίες της McLaren που σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε θέση ισχύως στη μάχη ανάμεσά τους. Η Haas είδε για πολλωστή φορά τον Νίκο Χούλκεμπεργκ να εκμεεύει το μέγιστο δυνατό από την VF20, με τον Γερμανό να κατακτά την 8η θέση, μια υπέρβαση βάσει των όσων έδειξαν οι Αμερικανοί ως και τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν με τη σειρά του επανέλαβε τον εαυτό του που τον θέλει σταθερά πίσω από τον teammate του, η μεγάλη εικόνα παρά τα αυτά θέλει αμφότερους να υποφέρουν από τις παθογένειες που ταλαιπωρούν την ομάδα και στον αυριανό τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Στην Αλπίνη, η τελική κατάταξη των οδηγών μάλλον αδικεί τις δυνατότητες της ομάδας του Αμπου Ντάμπι. Ο Pierre Gasly συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα με μία εκ των προσπαθειών του στο Q3 να σβήνεται μάλιστα, αν και αυτή δεν θα μεταφραζόταν σε εντυπωσιακή ανέλυξη. Όσον αφορά τον Esteban Ocon, ο Γάλλος έμεινε 12ος, με την προσπάθειά του να επηρεάζεται σημαντικά και από την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.
Απογοήτευση αφήνει στην Williams η επίδοση στις ακροτελεύθερες κατακτήριες δοκιμές σεζόν. Παρότι ο Alex Albon προκρίθηκε με άνεση από το Q1, η ομάδα του αποφάσισε να τον στείλει νωρίτερα στην πίστα στην επόμενη φάση, με συνέπεια ο ίδιος να είναι αναγκασμένος να παρακολουθήσει τις βελτιωμένες προσπάθειες των ανταγωνιστών του από τα pit. Ο Βρετανοταϊλανδός θα κινήσει τον αγώνα από τη 14η θέση, με τον Logan Sargeant στην 20η και τελευταία. Ο Αμερικανός ρούκι είδε αμφότερες τις προσπάθειές του να σβήνονται για παραβίαση των ροών της πίστας και παράλληλα έχασε την ευκαιρία να υποσχελίσει τον ομόσταυλό του που διατηρήσε το απόλυτο απέναντί του στους 22 φετινούς αγώνες. Πικρό αντίο διαφαίνεται στον αποχαιρετιστήριο αγώνα της Αλφα Ρωμαίο, εφόσον η Ιταλική εταιρεία παίρνει διαζύγιο από τη Ζάουμπερ έπειτα από 6 χρόνια συνεργασίας. Οι Βάλτερ Μπότα και Ζου Γκουανιού αποκλείστηκαν αμφότεροι από το Q1, κάνοντας την χθεσινή τους επίδοση να μοιάζει με πυροτέχνημα και αποκύημα της τύχης, με την κούρσα των 58 γύρων να προμηνύεται δύσκολη για την Ελβετοϊταλική ομάδα. Η τελευταία παράσταση της Formula 1 για το 2023 αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας. Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό report των κατακτήρων δοκιμών, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις από τον ακροτελεύτιο γύρο του προγράμματος στο totalracing.gr και στα social media του site μας.